Και χρόνια πολλά. Εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου μας να μας χαρίσει την ηθική πνευματική Ανάσταση του κάθε ενός προσώπου και γενικά την Ανάσταση του έθνους μας, της πατρίδας μας, της Ορθοδοξίας μας, του Ελληνισμού και της παγκόσμιας οικουμενικής Ορθοδοξίας μας. Να χαρίζετε ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ο Κύριος, ο Αναστάσεις εκ νεκρών. Τα προμηνύματα της Αναστάσεως τα γιορτάσαμε το Σαββάτο το πρωί. Την Κυριακή, τα μεσάνυχτα, ξημερώνοντας Κυριακή, θα πούμε το Χριστός Ανέστη. Τέλειωσε και η Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία συμπυκνώνει όλο το λειτουργικό χρόνο. Θα ασχοληθούμε σήμερα με κάτι που είναι αναγκαίο, με την Ανάσταση του Χριστού μας. Ποια Ανάσταση? Τη Βυζαντινή Ανάσταση. Δηλαδή, θα ασχοληθούμε με την Ανάσταση του Χριστού στη Βυζαντινή εικονογραφία. Γνωρίζουμε ότι η Βυζαντινή Ημνοδία και η Βυζαντινή εικονογραφία, η ζωγραφική λεγόμενη, είναι η γλώσσα της Ορθοδοξίας μας. Και μία εικονογραφία που δεν είναι Ορθόδοξη, που δεν εκφράζει το λειτουργικό Ορθόδοξο Πνεύμα, δεν έχει θέση μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο λειτουργικό χώρο και μέσα στο λειτουργικό χρόνο. Άραγε, ποιες εικόνες θα έχουν οι Εκκλησίες του Αναστάντος Χριστού σήμερα στην Ανάσταση? Ποιες εικόνες Αναστάσεως έχουν τα σπίτια των χριστιανών Ορθοδόξων? Ποιες εικόνες συναντάμε στα προσκυνητάρια για να ασπαστούμε, Ορθόδοξες ή αντιορθόδοξες δυτικές αναγεννησιακές, που δεν έχουν τίποτε να μας πούν? Και θα πούμε ποια είναι τα λάθη της δυτικής αναγεννησιακής Αναστάσεως, της εικονογραφίας, μάλλον της ζωγραφικής, γιατί πορτρέτα φτιάχνουν οι δυτικοί, κάποιους ηθοποιούς δίνουν για Χριστό, τον παριστάνουν πως βγαίνει από μια μπανέρα, τρόπον τι είναι, σαν να είναι τάφος, βγάζει τον απόδι, βγάζει τον αλλοπόδι, τρέχουν οι φύλακες με τις λόχες να τον κεντήσουν, τους ξεφεύγει δίθεν ο Χριστός και παίζουν ένα κυνηγητό τροποντινά, στρατιώτες και Χριστός, και τελικά ξεφεύγει, σώζεται ο Χριστός, λυτρώνεται από την απειλή των σπαθιών των φρουρών και κρατάει σαν μια κλίτσα τροποντινά, μια σημαία δίθεν θριάμβου. Αυτό είναι μια γελιογραφία και όχι μια εικονογραφία, μια σχέτη γελιογραφία, και θα αποδείξουμε γιατί. Βέβαια δεν είναι το θέμα μας η Ανάσταση του Χριστού στην ζωγραφική γενικά, οπότε θα ανατρέχαμε σε πάμπολες εικόνες δυτικές, αλλά τι να τις κάνουμε να τις δούμε. Υπάρχουν εικόνες που ούτε καν μπορείς να τις σεβαστείς σαν εικόνες του Χριστού. Γι' αυτό μόνο δύο, σαν παράδειγμα προς αποφυγήν φυσικά, θα δείξουμε δύο μόνον εικόνες από την αναγεννησιακή τεχνοτροπία, η οποία επηρέασε και την Ορθόδοξη Ελλάδα μετά την άλωση και κυρίως κατά τον 17ο αιώνα. Οπότε εισεχώρησε αυτή η αναγεννησιακή, η δυτική τεχνοτροπία, η δυτική Ανάσταση, η αντιδογματική, δηλαδή αντίθετη με το δόγμα, η αντιορθόδοξη, αντίθετη με την Ορθοδοξία, εισεχώρησε και μέσα στον ελλαδικό χώρο, ακόμα και σε μονές του Αγίου Όρους που έχουμε τοιχογραφίες πριν από τον 17ο αιώνα, επί Τουρκοκρατίας. Ιδού λοιπόν μία Ανάσταση που είναι του τύπου του Μόσχου, που είναι στο Μουσείο το Βυζαντινό στην Αθήνα, και παρουσιάζει τον Χριστό να ξεπετάγεται μέσα από έναν τάφο, μόνος του να ανασταίνεται, λες και αν ετάφη και κατήρθε εις εικονά του για να αναστήσει τον εαυτόν του.
Δεν έχει καμία σχέση αυτή η Ανάσταση με την Εκκλησία. Παρουσιάζεται ο Χριστός μόνος του. Κρατάει εδώ ένα τροποντινά λάβαρον και τριγύρω στρατιώτες, άλλοι πεσμένοι κάτω, άλλοι τον κοιτάζουν και μεταξύ αυτών και πολλοί άγγελοι, και ένας άγγελος ανασύρει την πλάκα αυτή εδώ για να εξέλθει από τον τάφο ο Χριστός. Και εξέρχεται μόνος, χωρίς την Εκκλησία, χωρίς τον Αδάμ, χωρίς την Εύα, χωρίς τον Αδάμ με την αλυσίδα όλου του ανθρωπίνου γένους. Η πιο υποφερτή αναγεννησιακή, θα λέγαμε, ζωγραφική Αναστάσεως είναι αυτή εδώ, την οποία και επιδεικνύω, την οποία όμως δεν συνιστώ, γιατί τη συναντάμε σε πολλά προσκυνητάρια, σε πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες και μάλιστα και σε εικόνα που προσκυνούμε κατά την στιγμή της Αναστάσεως. Είναι απαράδεκτη αυτή εδώ η εικόνα, για τους λόγους που θα αναφέρουμε. Γιατί είναι απαράδεκτη? Διότι παριστάνει τον Χριστό τη στιγμή της Αναστάσεως. Τη στιγμή, λέγω, της Αναστάσεως. Ενώ τη στιγμή της Αναστάσεως ουδείς είδε τον Κύριο να ανασταίνεται. Δεν τον είδε κανείς. Ίσως κάποιοι πατέρες λέγουν η Παναγία μόνο. Ούτε οι άγγελοι τον είδαν, ούτε οι άνθρωποι τον είδαν, κανείς. Ανέστη λοιπόν σε στιγμή που δεν είδαν και δεν μέτρησαν και δεν απετύπωσαν τα μάτια των ανθρώπων είτε και αγγέλων, δεν απετύπωσαν το γεγονός, τη στιγμή του γεγονότος της Αναστάσεως. Επομένως, τι μας λέγει αυτή εδώ η εικόνα? Ότι ανασταίνεται τη στιγμή αυτή ο Χριστός και βγαίνει από τον τάφο και ανοίγει την πλάκα του τάφου για να εξέλθει ο Χριστός, λες και δεν ήταν δυνατόν να την εκτινάξει και να τη στείλει από τη γη στη σελήνη αυτή την πλάκα με ένα φύσμα ο Κύριος? Έχει την ανάγκη να την ανασύρει αυτή την πλάκα ο άγγελος? Και έπειτα, είναι λάθος, είναι αντιδογματική εικόνα. Δεν είναι καν εικόνα. Γιατί ο Χριστός ανέστη εσφραγισμένου του μνήματος. Αγαπητοί τηλεθεατές, παρακολουθήσατε. Θα πω κάποια πράγματα που ίσως δεν είναι γνωστά και θα δείξω κάποιες εικόνες, τις οποίες πρέπει εμείς σαν Ορθόδοξοι να τις εκτιμήσουμε, να τις αγαπήσουμε, γιατί εκφράζουν την αλήθεια, εκφράζουν το δόγμα μας, και αυτές τις εικόνες να προτιμάμε. Παρακαλώ και οι αγιογράφοι, αν θέλουν να εκφράζουν το Ορθόδοξο Πνεύμα, θα απορρίψουν τελείως κάθε άλλη εικόνα Αναστάσεως, κάθε και νομιζόμενη ωραία και φαντασμαγορική. Μα δεν μπορεί να έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι εικόνες αντίθετες προς το δόγμα, αντίθετες προς την αλήθεια. Τα Ευαγγέλια, η Γραφή, δεν μας αναφέρει, και η παράδοση δεν μας αναφέρει τη στιγμή της Αναστάσεως. Δεν έχουμε πηγές ούτε στα Ευαγγέλια που να μας λέγει «Α, έτσι γίνεται, βγαίνει ο Χριστός, βγάζει το κεφάλι πρώτα, τα πόδια μετά και εξέρχεται και ανασταίνεται και ανέρχεται προς τα άνω». Δεν μας λέγει καμιά διήγηση, γιατί κανείς δεν είδε τη στιγμή της Αναστάσεως. Πώς λοιπόν αυτή εδώ η εικόνα, που δεν είναι στην ουσία ορθόδοξη εικόνα, είναι αιρετική εικόνα. Πώς μας παρουσιάζει τη στιγμή της Αναστάσεως? Αίρεση. Δεύτερον, λάθος. Είναι δεύτερον λάθος λοιπόν, διότι παρουσιάζει το γίγνεσθε της Αναστάσεως, τη στιγμή της Αναστάσεως, και δεύτερον, διότι παρουσιάζει τον Χριστό ως αδύναμο να αυτοαναστηθεί. Ο Χριστός είναι η αυτοανάσταση. Τι δουλειά έχει ο άγγελος να βγάλει το λίθον για να εξέλθει ο Κύριος? Ένα δεύτερο. Και στη συνέχεια, μας παριστάνει τον Χριστό μέσα σε μια σαρκώδη, θα λέγαμε, εμφάνιση με ανθρώπινη αδυναμία, κάποιες άλλες παρόμοιες. Αυτή είναι η πιο καλή δυτική, γι' αυτό την έβαλα, η πιο καλή από όλες τις δυτικίζουσες εικόνες. Άλλες είναι σκανδαλιστικές, όπως θα δούμε. Άλλες είναι, θα λέγαμε, τελείως απαράδεκτες, όπως φέρει πίν αυτή εδώ η εικόνα του Ελ Γκρέκο, του Θεοτοκόπουλου, τον οποίον τον τιμάμε για την Σταύρωση, γιατί έκαμε αριστουργηματική την Σταύρωση, όχι όμως επιτυχημένη την Ανάσταση. Παρατηρούμε εδώ αυτό που και προείπα, ότι ο Κύριος είναι ολόγυμνος μέχρι που σκανδαλίζει, και δεύτερον, οι λόγχες των στρατιωτών απλώνονται, λες και τον αγγίσουν να τον λοχεύσουν, να τον σκοτώσουν. Μα οι στρατιώτες έπεσαν ως σαν νεκροί κάτω, με την αστραπή
της Θείας Ακτινοβολίας της Αναστάσεως. Ούτε καν ατένισαν τον Κύριον. Είδαν τον σεισμό να αποκυλίεται ο λίθος που έγινε η αποκύληση του λίθου μετά την Ανάσταση. Ο Κύριος είχε αναστηθεί. Λοιπόν, εδώ οι στρατιώτες απλώνουν. Κοιτάξτε, λες και τον χτυπάει με την λόχινα αυτός εδώ ο στρατιώτης. Είναι λοιπόν γελιογραφίες αυτές. Ο Θεοτοκόπουλος που ήταν πραγματικά ένας άριστος ζωγράφος, έκαμε θαυμάσιες σταυρώσεις του Κυρίου μας, όμως όχι επιτυχημένη, αλλά τελείως αποτυχημένη Ανάσταση που την δείχνω προς αποφυγήν για να στυλιτεύσω αυτό το πνεύμα που εκφράζει εδώ και ο Θεοτοκόπουλος, το δυτικό πνεύμα, ότι ο Χριστός κατόρθωσε ο καημένος να αναστηθεί και να ξεφύγει τα σπαθιά των φρουρών. Τι γελίο πράγμα. Είναι δηλαδή αστεία πράγματα αυτά. Λοιπόν, είναι απαράδεκτες αυτές οι δυτικές ζωγραφιές που δεν είναι εικόνες, διότι παρουσιάζουν τον Χριστόν κυρίως ανιστάμενο μόνον του. Κοιτάξτε, μόνος το Χριστός του Βυζαντινού Μουσείου που είναι του τύπου του Μόσχου και μόνος του ο Χριστός που είναι του Γκρέκο, του Δομήνικου Θεοτοκοπούλου, μόνος του. Μα ο Χριστός στην Ανάσταση συναναστένει το ανθρώπινο γένος όλων. Έγινε άνθρωπος, εσταυρώθη και κατήλθε εις εικόνα του για να σταυρώσει τις αμαρτίες μας, να πάρει τις αμαρτίες μας, να πάθει αντί ημών και να μας χαρίσει εμάς την απάθεια, να μας χαρίσει τη δική μας σωτηρία και να μας αναστήσει εκ νεκρών. Λοιπόν, όταν παριστάνεται ο Χριστός μόνος του να ανασταίνεται, άνευ του Αδάμ, άνευ της Εύας, είναι σαν να αποκόπτεται ο Χριστός από την Εκκλησία του. Η αλήθεια ποια είναι όμως, ότι ο Χριστός κατήλθε στον οίκον του Άδου για να αναστήσει, να συναναστηθεί μαζί του, να αναστήσει το ανθρώπινο γένος, για να συναναστηθεί μαζί του ο Αδάμ, η Εύα και όλο το ανθρώπινο γένος και να μας χαρίσει τις νίκες κατά του Σατανά, του Άδου και τις αμαρτίες. Πηγές λοιπόν που μας αναφέρουν για την Ανάσταση του Κυρίου μας είναι η πράξη των Αποστόλων, είναι η επιστολή η Δευτέρα του Αποστόλου Πέτρου, κεφάλαιο 3 στίχος 19, είναι η υμνολογία μας, είναι και η εικονογραφία μας, η οποία εικονογραφία έχει διαφόρους τύπους άλλων δογματικών, ιστορικών, αυστηρώς ιστορικών τύπων που παριστάνει. Ολίγα πρόσωπα τον Χριστό να ανασταίνει, Αδάμ και Εύα μαζί, τον Αδάμ και στη συνέχεια αλυσίδα Εύα και όλο το ανθρωπίνο γένος, και υπάρχουν εκεί στη συνέχεια κάποια λίγα πρόσωπα όπως ο Δαβίδ, ο Σολομών, ο Πρόδρομος, ο Άβελ, προφήτες και λοιπά. Μια τέτοια Ανάσταση βλέπουμε στη Μονή Σταυρονικήτα, όπως ακριβώς ο Χριστός εξέρχεται από το σκοτεινό σπήλαιον του Άδου και ανασταίνει τον Αδάμ, και μαζί με τον Αδάμ ακολουθεί η σύζυγός του η Εύα, δηλαδή ανασταίνει τον Αδάμ παγγενή με όλο το ανθρώπινο γένος. Παρατηρήστε δεξιά εδώ ο Δαβίδ, στη συνέχεια ο Σολομών με τα στέματα και στη συνέχεια βλέπουμε τους άλλους προφήτες και τους άλλους οσίους της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και τον Άβελ, όπως θα δούμε σε κάποιες άλλες λεπτομέρειες.